Και στην ΠΕΗ έγινε η επίσημη παρουσίαση των υποψηφιότητων του ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στην Κατερίνη, παρουσία και του υποψηφίου βουλευτή του κόμματος στην Α' Θεσσαλονίκη, Τάσου Κουράκη, ο οποίος επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για τις πολιτικές που προτείνουν ώστε να βγει η χώρα από την κρίση. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουράκης, η προοπτική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ συγκλίνει με τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητήματα που έβαλε ο Καραμαλής δεν αντιμετώπισε καμία κριτική, απολύτως καμία κριτική. Είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει την κρίση με τις ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στην κρίση. Για τον Παπανδρέου θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα, ορισμένα σημεία. Καταρχήν είπε και υποσχέθηκε το επίδομα ενεργείας στο 70% του βασικού μισθού. Να θυμίσουμε ότι όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη ζητούν 80%, όπως ζητάμε και εμείς. Αλλά να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θεσμοθετήσει το 66% του επιδόματος στο βασικό μισθό, που ουδέποτε εφαρμόστηκε είτε από την κυβέρνησή του ή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά με τη μείωση της ανεργίας, που όσοι διαβάσατε σήμερα εφημερίδες, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ μιλάει για εφιαλτικά πράγματα, για 800.000 ανέργους το 2012 και την εκτόξευση της ανεργίας του 2015 αρχικά και μετά στο 2017,5. Και εδώ να θυμηθούμε έναν όρο που χρησιμοποίησε ο Γιάννης Σταυραγασάκης, ότι ανάκαμψη μπορεί να συμβεί, αλλά θα είναι μια άνεργη ανάκαμψη. Θα είναι δηλαδή μια ανάκαμψη που όταν επιτευχθεί να σταματήσει η ύφεση της οικονομίας θα αφήσει χαλάσματα και θρύψαλα παντού και κυρίως με την τεράστια διόγκωση των ανέργων. Ο συνδυασμός της εκλογικής περιφέρειας του νομού Πιερίας αποτελείται από τους Αρίση Δήμητρα του Χρήστου, Ζάνα Ζήσης του Γρηγορίου, Νταγλιούδης Αντώνιος του Αθανασίου, Πουζουκλίδου Σωτηρία του Αλεξάνδρου, Σαπουνάς Γεώργιος του Ευαγγέλου, Φώτας Δημήτριος του Αργυρίου. Στην Ημαθία υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Γιαλαμά Γεωργία του Αναστασίου, Καρανίκα Ξανθίπη του Πέτρου, Κιωσέογλου Ελευθέριος του Γεωργίου, Μόρας Γεώργιος του Δημητρίου, Μουρατίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου, Χαμπίδης Δημήτριος του Παναγιώτη. Στο νόμο Πέλλας υποψήφιοι είναι οι Νικάκη Βαμβακίδου Δέσποινα του Κωνσταντίνου, Ορφανίδης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου, Πασχαλίδης Ονούφριος Νάκης του Χαράλαμπου, Πετρίδης Χρήστος του Ιωάννη, Σαπουτζής Χρήστος του Νικολάου, Ψωμιάδου Μαρία του Νικολάου. Στο νόμο Χαλκιδικής υποψήφιοι είναι οι Γεράκης Γεώργιος του Χριστόδουλου, Γλαράκης Ιωάννης του Στυλιανού, Δήμου Αριστομένης Άρης του Θεοδόρου, Ιγκλέζη Εκατερίνη του Θεοδόρου, Μάλαμα Κυριακή Κική του Ιωάννη. Ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτια μάχης και αγώνα. Ο πρόεδρος του συνασπισμού τόνισε πως παρά τις αδυναμίες και τα λάθη του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει ποτέ μέρος του γερασμένου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Κανείς δεν θα νιώσει εξαπατημένος αν στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ στις 4 Οκτωβρίου. Η αποχή δεν βοηθά στο να αλλάξουν τα πράγματα και δεν στέλνει κανένα μήνυμα σε όσους απεργάζονται πολιτικές εις βάρος των εργαζομένων. Συνολικά, οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι 412, εκ των οποίων 235 για πρώτη φορά, ενώ το 65% είναι άντρες και το 35% είναι γυναίκες, από όλες τις ηλικίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες.